δεν μπορούμε να κλείνουμε στα τα μάτια και πολύ σωστά στο ότι έχουν αυξηθεί όλα αυτά τα περιστατικά παραβατικότητας, βίας μέσα και έξω από το σχολείο. Και μάλιστα ανησυχούμε ιδιαίτερα ως γονείς και μέσα από τους συλλόγους γονέων, γιατί αυτή είναι η δράση των γονιών. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, αν το θέλετε, αιτημάτων που θεωρούμε ότι μπορεί να βάλει φρένο σε ορισμένες καταστάσεις. Προς ποιους τα αιτήματα? Προς το αρμόδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Παιδείας. Άρα για μας, ας πούμε, πρώτο βασικό ζήτημα έχει να κάνει με το περιεχόμενο του σχολείου. Mm. Έτσι, και τι θέλουμε έρχονται να πούμε ότι για μας... Έρχονται στην Ομοσπονδία, για να το πιάσουμε να από τα πρώτα βήματα, κύριε Κατσιφέ. Έρχονται γονείς και ζητούν βοήθεια ότι το παιδί μου έχει μία συμπεριφορά την οποία δεν μπορώ να ελέγξω. Είναι βίαιο, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δεν δείχνει κοινωνική συμπεριφορά. Τόσο μέσα στην οικογένεια και τόσο περισσότερο έξω από την οικογένεια. Στο σχολείο. Τι μπορώ να κάνω? Σε χιλιάδες συλλόγους γονέων που υπάρχουν στη χώρα, πραγματικά καθημερινά υπάρχουν γονείς όπου εκφράζουν αυτές τις ανησυχίες. Και αν το θέλετε, γιατί ξέρετε πολλές φορές δεν προβάλλεται, είμαστε σε μία περίοδο που χωρίς υπερβολές, μόνο αυτό το μήνα, ανά την Ελλάδα, από συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες γονέων, έχουν γίνει πάνω από 40 προγραμματισμένες εκδηλώσεις με αυτά τα θέματα. Γιατί μας ανησυχεί ως γονείς. Τι θέλω να πω όμως? Ότι πολλές φορές όλοι μας μένουμε στην περιγραφή ενός γεγονότος, ενώ εμάς μας ενδιαφέρει η πρόληψη. Τα αιτήματά σας ποια ήταν λοιπόν? Τα θα σας πω πολύ. Θα σας πω. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το σχολικό περιβάλλον πρέπει να ενισχύει την προσωπικότητα του μαθητή. Σχολείο δεν είναι μόνο το κτίριο ή το περιεχόμενο της μόρφωσης, είναι και οι κοινωνικές σχέσεις που συναναστρέφουν, που διαμορφώνουν τα παιδιά μας. Ένα βασικό αίτημα για μας είναι ότι θεωρούμε ότι με οργανικότητα σε κάθε σχολική μονάδα πρέπει να υπάρχει κοινωνικός επιστήμονας. Να υπάρχει κοινωνικός σχολικός ψυχολόγος, σχολικός κοινωνικός λειτουργός. Δεν υπάρχει, πρόεδρε. Θα σας πω. Υπάρχει ένας κόφτης με τελευταία, αν το θέλετε, εγκύκλιο που βγήκε, που λέει ένας ανά πέντε σχολεία. Και όπου μας ισχύει. Μας έλεγε ο κύριος Κωνσταντίνου τελευταία φορά και δεν το ξέραμε, ότι ενώ παλιά πραγματικά υπήρχε ένα γραφείο, μια φορά τη βδομάδα λειτουργούσε και δεν έμπαινε σχεδόν κανένας με κάποιον ειδικό επιστήμονα ακριβώς για να βοηθήσει, τα τελευταία χρόνια πια σχηματίζονται ουρές έξω από το συγκεκριμένο γραφείο για να ζητήσει βοήθεια. Πολύ σωστά το λέτε. Θα σας πω. Για να το ολοκληρώσουμε, τι άλλο αίτημα έχετε πέρα από αυτό, για να μην μόνο πέρα από την ύπαρξη ενός επιστήμονα, ολοκληρωμένης κοινωνικής ομάδας ανασχολική μονάδα. Δεύτερο βασικό ζήτημα για μας είναι το πώς ενισχύεται και μέσα από το πρόγραμμα του σχολείου, αν το θέλετε, αυτό που λέμε η ολοκλήρωση προσωπικότητας του παιδιού. Να φέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τα μαθήματα, τα πολιτιστικά, από το Λύκειο έχουν εξοβελιστεί τελείως. Το μάθημα της θεατρικής αγωγής σταματάει στην Τετάρτη Δημοτικού. Όχι για να γίνουν ηθοποιοί τα παιδιά μας, αλλά είναι μαθήματα που βοηθούν να εκφράζουν συναίσθημα, να μαθαίνουν να συνυπάρχουν τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικά έχουν ζητήματα. Έχουν γίνει διάφορα και σε καλλιτεχνικά, σε σχολεία μουσικά και σε τέτοια έχουν γίνει τέτοια γεγονότα. Δεν λέει κάτι αυτό. Εμείς μιλάμε, για, μιλάμε για το σύνολο. Αλλά η ευθύνη των γονιών που υπάρχει, μια που είστε εκπροσωπή του γονεί, υπάρχει όλο αυτό η ευθύνη γονιών? Δεν θέλουμε να βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω. Όχι, το θέμα να προσεγγίσουμε το πρόβλημα, όχι να κατηγορήσουμε. Επειδή λοιπόν εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, να προσεγγίσουμε το πρόβλημα και δεν θεωρούμε ότι μέσα από μια πλατφόρμα ανώνυμων καταγγελιών που μάλλον θα οδηγήσει σε μια ανθρωποφαγία θα λυθεί το πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι ως γονείς και με τη δράση μας μέσα από τους συλλόγους γονέων πρέπει να προτάσουμε στα παιδιά μας τελείως διαφορετικά πρότυπα και αξίες από αυτά που τους πλασάρουν σήμερα. Γιατί όλα ερμηνεύονται. Στο σπίτι εννοείται να είναι τα πρότυπα διαφορετικά. Και στο σπίτι και μέσα από τη δράση μας στο Σύλλογο Γονέων, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ποια είναι δηλαδή τα πρότυπα που πλασάρονται, εννοείται σε ένα μέσο ας συνολικότερα, πούμε. Συνολικότερα, ο τρόπος ζωής μας. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Ότι όταν και το ίδιο το σχολείο προβάλλει τον ανταγωνισμό, βαθμοθυρία, έτσι, ειδικά όταν πηγαίνουμε, μεγαλώνει το παιδί και είναι στο Λύκειο, εμείς απέναντι στον ατομικό τρόπο πρέπει να προτάξουμε τη συλλογική δράση για τα παιδιά μας. Ναι, αλλά δεν είναι όλοι εμείς πρέπει να προτάξουμε στα παιδιά μας. Όχι τον ανταγωνισμό. Δεν είναι όλοι μαθητές οι ίδιοι. Δηλαδή, ο καλός μαθητής υπάρχει και ο κακός μαθητής. Ναι, δεν συζητάμε αυτό όμως. Δεν συζητάμε αυτό. Το φαινόμενο της κοινωνικής βίας και της έξαρσης, το ότι σήμερα από πολύ μικρότερη ηλικία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βία. Σήμερα το ότι έχει οξυνθεί. Να το πω έτσι, είναι πιο σκληρή η βία που εκφράζουν οι μαθητές. Το ότι σήμερα δίνονται ραντεβού
όπως αυτό που είχαμε προχτές. Είναι δηλαδή θέμα συναγωνισμού μες στο σχολείο για τους βαθμούς. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Ο καλός και ο κακός μαθητής πάντα υπήρχε και δεν ξέρω αν είναι και σωστό να βάζουμε ταμπέλες. Εμείς λέμε ότι δεν στιγματίζουμε. Γιατί να τις βάζουμε, πάλι καλός και κακός μαθητής. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να στιγματίζουμε παιδιά, όπως και στα φαινόμενα της βίας. Δεν θέλουμε να γίνεται καλύτερος ο μέτριος μαθητής. Δεν στιγματίζεται κάποιος. Έχει αλλάξει πάντως τη δομή της οικογένειας κάτι, κύριε Κατηφέ, το οποίο έχει. Σαφέστατα. Ναι. Δηλαδή, αυτό πώς το προσεγγίζετε. Θα σας πω, δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα όλα αυτά που ζούμε, η έξαρσή τους μάλλον, δεν είναι και απότοκος της πανδημίας και των 2 χρόνων κλειστά σχολεία. Το τι άφησε το σαν αποτύπωμα στα παιδιά μας. Ένα παράδειγμα θα δώσω. Ο μαθητής που είναι σήμερα 14 ετών, ως παιδί έζησε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Με όλη την ανασφάλεια που υπήρχε σε κάθε οικογένεια. Ότι έχει ζήσει μόνο κρίση. Έτσι. Να πούμε και στον κύριο Κωνσταντίνο. Και σήμερα, να ολοκληρώσω, και σήμερα ο μαθητής αυτός πριν 2 χρόνια έζησε την πανδημία, την καραντίνα. Που του μάθαμε, καταλάβατε τι εννοώ, μην αγκαλιάζεσαι, μην συναναστρέφεσαι. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα φανεί αυτό το και πράγμα. Αυτό είναι που είστε υπέρ της κατάργησης των κινητών. Εμείς θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται ένας μαθητής να έχει το κινητό την ώρα του σχολείου, γιατί πραγματικά εμείς οι γονείς αισθανόμαστε ασφαλείς όταν το παιδί μας είναι σχολείο. Ξέρουμε που είναι. Άρα είστε υπέρ της κατάργησης των κινητών. Ναι, αλλά το ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι, να σας το πω έτσι, ένα μέτρο καταστολής. Δεν θέμα καταστολής. Γιατί το ζήτημα, δεν είναι το όλα πρόβλημα. Καταστολή. Κατάργηση του κινητού είστε υπέρ, δεν θέμα καταστολής. Σας είπα ότι εμείς δεν έχουμε κάποιον αρνητισμό σε αυτό το ζήτημα, αλλά το ζήτημα, ξέρετε, όταν γίνεται ένας φόνος, ας με επιτραπεί, με ένα μαχαίρι, το φόνο δεν τον κάνει το μαχαίρι, αλλά το χέρι που κρατάει το μαχαίρι. Το ζήτημα είναι να μάθουμε στα παιδιά μας να χρησιμοποιούν το μέσο προς όφελός τους. Τις ώρες εδώ όμως το χρησιμοποιούν για επίδειξη, πρέπει να το ανεβάσουν, ξέρουν δεν τους συμβεί τίποτα, όλα τα βλέπουμε αναρτημένα σε βίντεο από τα ίδια τα παιδιά. Δεν θεωρούμε ότι όλα αυτά τα περιστατικά δεν σχετίζονται και με τον λάθος τρόπο που σήμερα διαπαιδαγωγείται ένα ολόκληρο κομμάτι της νεολαίας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, ας πάρουμε τα παιδιά μας από το χέρι, θα ξανακοιτάξουμε στα μάτια, να είμαστε όμως και εμείς ειλικρινείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και να ξαναπάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξέρετε, γιατί έχει ξεφύγει ήδη το πράγμα πάρα πολύ. Εμείς λοιπόν, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας μαζί με τους εκπαιδευτικούς είναι ότι πραγματικός μάγκας στο σχολείο είναι αυτός που μάχεται υπέρ όλων των αδυνάμων και όχι αυτός που χτυπά τον κάθε αδύναμο.